αντίρρητη και αποδεδειγμένη πραγματικότητα. Διστορικά. Και γνωρίζομαι και από την Αποκάλυψη του Παναγίου Θεού, αλλά και από την ιστορική διαδρομή των ανθρωπίνων κοινωνιών, τη δράση του πνευματικού κόσμου, του θετικού κόσμου, των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων και ουρανίων θείων δυνάμεων, που είναι, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού, πνεύματα λειτουργικά εις διακονίαν αποστελόμενα, διάκονοι δηλαδή Παναγίου Θεού στο έργο της σωτηρίας του κόσμου, αλλά και αρνητικά πνευματικά όντα, αυτά που στριμίασαν, επανεστάτησαν κατά της απερινοήτου αγάπης του δημιουργού τους και εξέπεσαν και έγιναν, όπως λέγει η Καθολική Επιστολή της Καινής Διαθήκης του Αγίου Αδελφοθέου Ιούδα, έγιναν αστέρες σόφ. Φρικτός όρος. Αστέρες σόφ. Δηλαδή σκοτεινές, βίθιες, καταστρεπτικές προσωπικότητες. Και γνωρίζουμε από την παγκόσμια ιστορία και από την ανάλυση των θρησκευτικών δοξασιών ότι αυτοί οι αστέρες σόφου, δηλαδή οι δαιμονικές δυνάμεις που ελεύθερα καταστραγήγησαν την αγάπη του δημιουργού τους και απέμπισαν μολετήρες του εαυτού τους και της ζωής γενικότερα, ευρίσκονται πάντοτε ως χωρή αρχή του κακού, των εγκλημάτων και της εμπάθειας απέναντι στον Πανάγιο Θεό. Η δαιμονική δράση δεν είναι μία, αν θέλετε, ιερά φιλολογία. Ένας λόγος δηλαδή θρησκευτικό, αλλά είναι μία πραγματικότητα την οποία γνωρίζουμε και την οποία δυστυχώς πολλοί εκ των συνανθρώπων μας με αφέλεια, αστάθεια και απονοησία υπηρετούν. Λένε και ισχυρίζονται και ειρωνεύονται την ύπαρξη του πνευματικού κόσμου, αλλά την ίδια στιγμή, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, τρέχουν στα καταγόγια των μάχων, των ιονοσκόπων, των διαμέσων, του πνευματισμού γενικότερα και βέβαια πορεύονται σύνετα στη λατρεία αυτών των όντων τα οποία μάλιστα ποδηγενούν τη ζωή τους. Είναι μια πραγματικότητα η ενασχόληση με τον αποκριθισμό. Άλλωστε και μεγαλόσχημοι της κοινωνίας μας, όπως αναφέρονται, μετέχουν αυτών των διαδικασιών στον περιλάμητο και ενδοσμένο τεκτονισμό, ο οποίος κατά την ιδία μαρτυρία των εσωτερικών κειμένων των στοών είναι καθαρή λατρεία των δαιμόνων. Και ο περίφημος θεός της μασονίας, ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, ο κρυπτογραφικά αναφερόμενος ως Μάτς, δεν είναι άλλος από τον Βίθιο Δράκοντα,
απονασία ούτε πιστή από το διάβολο. Και αυτό δεν είναι μια κατηγορία την οποία από κακότητα απευθύνονται. Είναι εκ της ιδίας της βιβλιογραφίας προς το αντλουμένη πραγματικότητα. Διότι οι ίδιοι ακριβώς στην εσωτερική τους διαμόρφωση και διάσπαση αναφέρουν ποιος είναι ο κρυπτογραφικά αναφερόμενος Θεός που τεκπλονίζουν. Μεγαλώσκει λοιπόν και άνθρωποι του λευκού κολάρου, όπως λέμε, λατρεύουν μέσα εκεί αυτό που αρνούνται δημοσίως οι μας. Και βέβαια παρέχει να πω ότι η μαγεία που είναι μια πραγματικότητα και ο σατανισμός και η σκοτεινή αυτή η πλευρά της δαιμονικής παρουσίας στον κόσμο μας είναι εγνωσμένα πράγματα. Δεν χρειάζονται αποδείξεις. Γνωρίζομαι όλοι τι συμβαίνει. Άλλωστε, η θρησκεία Βουντού και η τεχνική Βουντού αποδεικνύουν τα πράγματα. Αν κοντράριο λοιπόν, όπως λέμε στην νομική επιστήμη, εκ του εναντίου δηλαδή, είναι πασίγυρο γεγονός της υπάρξεως του πνευματικού κόσμου. Γιατί εφόσον υπάρχει ο αρνητικός πνευματικός κόσμος, υπάρχει και ο θετικός. Και ο θετικός πνευματικός κόσμος είναι ο κόσμος των Αγίων Αγγέλων. Ο Πανάγιος Θεός, ο θρησιμόστατος Θεός, από άπειρη αγάπη έπλασε τον πνευματικό κόσμο και εμάς, τους ανθρώπους, τους οποίους, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού, μας πλούτησε, μας δημιούργησε μικρόν τύπο αγγέλους, λίγο κατώτερος από τους αγγέλους, γιατί εμείς έχουμε και σώμα. Έχουμε και σώμα που οι άγγελοι δεν έχουν και οι ειδικοί, ειδικές ανάγκες που εκείνοι πάλι δεν έχουν. Αλλά και οι άγγελοι και εμείς έχουμε νου, λόγο και πνεύμα που σε εμάς ζωοποιεί και το σώμα μας. Τους Αγίους Αγγέλους δεν υπάρχει σώμα, δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Είμαστε λοιπόν και οι άγγελοι και εμείς δημιουργήματα της αγάπης του Θεού. Θέλησε ο Πανάγιος της Υπόρθετος Θεός να μεταδώσει την αγάπη αυτή και σε άλλα πόρτα, αιώνια, τα οποία να κατανοήσουν το μέγεθος της αγάπης, να ανταποκριθούν σε αυτή την αγάπη και να ζήσουν μαζί αιώνια. Και από άπειρη αγάπη, όταν ελεύθερα εμείς απορρίψαμε την δική του πρόταση ζωής και ακούσαμε την ψεύτικη πρόταση θανάτου του δαίμονα, εκείνος δεν μας εγκατέλειψε στο θάνατο και τη φθορά μας. Αλλά μπήκε μέσα στην ιστορία του κόσμου, έγινε άνθρωπος, πήρε πάνω του όλη την ανθρώπινη μας αποτυχία, την ανθρώπινη αστάθεια, τη θεράπευσε, τη αγίασε για του σταυρού του και του πάθους του και μέσα από την ακροφόρα Ανάσταση και την ανάληψή του μας ξαναεπανέφερε στην προτέρα μας δυνατότητα να γίνουμε και πάλι κατά χάρη τέκνα της Βασιλείας. Οι Άγιοι Άγγελοι όλη αυτή τη σωτηρία την επέτυχαν χάρη στον σήμερινά τιμόμενο Αρχιστράτηγο και Αρχάγγελο Μιχαήλ. Όπως αναφέρει η παράδοση στον Θεοφόρο Πατέρα μας, όταν επισυνέβη η ανταρσία του 10ου Αγγελικού Τάγματος υπό τον Αρχάγγελο Ιωσφόρο, που άρχισε να καταπίπτει την ώρα εκείνη που εσκέφθηκε μόνο
Οτιμπορεί να στήσει το χρόνο του υπεράνω δημιουργού και από την αφόρητη υπερηφάνεια άρχισε να κρεμίζεται αυτός και το ένα περίπου δισεκατομμύριο των αγγέλων του και να αποβαίνουν δαίμονες, οι αγγελικές τάξεις ευρέθησαν σε μία δεινή αναταραχή. Και τότε ο Αρχιστράτηγος και Αρχάγγελος Μιχαήλ εις των λοιπόν 7 αρχαγγέλων και αρχιστρατήγων εστάθη λέει στο μέσο και ανεφώνησε «Στόμε καλός, στόμε μεταφόβο» και έπαυσε η αναταραχή των αγγελικών δυνάμεων. Κι έτσι απεσοβήθη η κατακρίνηση των Αγίων Αγγέλων. Και έκτοτε τα 9 τάγματα συνεχίζουν τον αέρα δρόμο της αγάπης και της διαπωνίας και της προσφοράς. Γι' αυτό τιμούμε ενδιαζόντως τον Αρχιστράτηγο Μιχαήλ, τον θείο αυτόν όμαρχο, ο οποίος με τόση ευπρέπεια, ευγνωμοσύνη, αγάπη και υπερροχική ποιότητα διέσωσε το ιερό σχέδιο του Θεού και την πανφαεστάτη αγάπη του Θεού για τον άγιο πνευματικό κόσμο. Τιμούμε απόψε και ένα ακόμη μεγάλο θαύμα του Αρχιστρατηγού Μιχαήλ. Το εγχώνες θαύμα, όπως λέγεται, που συνέβη στην πόλη των Κολοσσών της Μικράς Ασίας, όταν οι ιδωλολάτρες έστρεψαν ένα ποτάμι, ένα μεγάλο ρεύμα νερού, για να καταστρέψει το ιερό στην πόλη εκείνη, το ιερό του Αρχιστρατηγού Μιχαήλ. Και τότε για τον προσευχό του παραμοναρίου ιερού του σκηνήματος εμφανίστηκε με τη δύναμη του ιερού του αγγελητηρίου της Ιεράς του Προφέας, επάταξε την γη και εκεί έγινε μία χωάρα στην οποία κατευθύνθηκε το ίδρυμα του ποταμού και εισήλθε εντός της γης και δεν επέπεσε στο ιερό τέμενος και παράδειο του Αρχιστρατηγού Μιχαήλ. Έγινε μία μεγάλη και εξαιρετικά τεραστία κοπή στη γη, μέσα στην οποία όλος ο ποταμός κατεκρυμνίστηκε και το σχέδιο των υδρολατρών απέβη ατυχές και άκρα. Αυτό λοιπόν το θαύμα του Αρχιστρατηγού Μιχαήλ των Κολοσσών της Μικράς Ασίας τιμά έκτοτε η Αγία μας Εκκλησία και εδώ μέσα στο πανίερο ναό του σύγχρονου φόρου Νίλου του Μυροβλήτου, ο οποίος μιμήθηκε τον αγγελικό τρόπο ζωής το 1601 στο Άγιο Όρος και έτσι ο Νικόλαος Τερζάκης από τον Άγιο Πέτρο Κοινωνίας έγινε ο Όσιος Νίλος, ο Μυροβλήτης. Εδώ λοιπόν στον πανίερο ναό αυτού του ιερού ανδρός της πίστεώς μας, που απέδειξε ότι δεν είναι αδύνατο και εμείς να μιμηθούμε τους Αγίους Αγγέλους και να πούμε κι εμείς όπως εκείνοι θεοειδείς και θεοχαριτωμένοι, τιμούμε τον Άγιο Πατριάρχη με την ιερά του εικόνα, την οποία έχουμε μέσω ημών, δωρεάν ευσεβών αδελφών, ώστε να μας ευλογεί και να μας αγιάζει και να μας διαφυλάτει από κάθε δαιμονικό περίπτωμα, από κάθε δαιμονική επιδομή. Γιατί οι Άγιοι Άγγελοι είναι φύλακες, οι προστάτες. Και η Αγία μας Εκκλησία διδάσκει ότι μετά το βάπτισμα του κάθε ενός από εμάς και της κάθε μιας, ο Θεός εντέλεται σε έναν Άγιον Άγγελο να έρθει ως φύλακάς μας και να συμπαρίσταται στη ζωή μας. Και γι' αυτό στο ιερό απόδειπνο η τελευταία ευχή, την οποία διαβάζουμε ως ορθόδοξοι χριστιανοί,
e altre nume ed Evlavia, sono così paleoteri, Paterce, Speca, Osinizia, che ho sottinonia, che sono il Managio di Fiore, in Teleftea, Filippo, la Cristina, e sono Filaca, Agio, Angelo, Agio, Angelo, o Efesto, di Santa Lira, così, e di stare in modo, così, o così, 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 o Angelico, si è un po' di in via pragmatico, την οποία εάν έχουμε πνευματική όραση, μπορούμε να την αντιληφθούμε και να τη ζήσουμε. Εάν δεν έχουμε και έχουμε μία σαρκική όραση, χωματοειδή όραση, μπορούμε να αντιλαμβανόμεθα τη δαιμονική εμπειρία και να γινόμεθα θύματα του διαβόλου. Και μην λησμόνται ποτέ ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να λύσει τα έργα του διαβόλου, να τα καταργήσει. Αυτό ήταν το σωτήριο, η νίκη κατά του αντάρτου, ο οποίος οδηγεί τις ψυχές στον αιώνιο θάνατο. Αδελφοί και αδελφές μου, ζούμε σε μία εποχή πνευματικής ηγήσεως και πολλών αντινομιών. Το ψέμα, η κακία, η ανοησία, η ευτέλεια αναγορεύονται σε αξία. Έφτασαν οι άνθρωποι να ξεπεράσουν ακόμη και εκείνη τη φρικτή εποχή των Σοδόμων και των Γομόρων. Και μάλιστα να τα επενδύσουν αυτά και με νομικούς μαντρίες. Και όποιος υπερασπίζεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία και αλήθεια, να είναι φονταμενταλιστής, κρέμος, οπισθοδρομικός και αποσυνάδελφος. Σε αυτή λοιπόν την καμπή της ιστορίας του κόσμου, που βλέπουμε ακόμη και τα φυσικά φαινόμενα να εναντιώνονται απέναντι στη ζωή μας, και να γίνονται κατακλυσμιαίες καταστάσεις θανάτου, οδύνης, καταστροφής, καλούμεθα να επικαλεστούμε τη βοήθεια των Αγίων Αγγέλων. Καλούμεθα να μιμηθούμε τον τρόπο της ζωής τους. Ξέρετε, οι Άγιοι Αγγέλοι είναι σύντουλοι μας. Είμαστε μαζί, κοντά, δίπλα, λάτρεις, του Κυρίου της δόξης. Γι' αυτό και συμπαθούν τα πρόσωπά και δέονται υπέρ ημών και η χάρος τους και η ευλογία τους πλημμυρίζει, αν το θέλουμε, τις καρδιές. Ευχόμεθα εκ βάθους ψυχής ο Αρχιστράτηγος των Αΐων Όρων, ο Μέγας Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο Θεσπέσιος, να πλημμυρίσει τις ψυχές όλων μας με δύναμη την ώρα αυτή, την ώρα των πολλών κρίσεων και των μεγάλων πειρασμών. Να μας εμπνεύσει, να συμπαραταχθούμε όσο πλήγεται η μόνη παρατάξη του Κύριου. Ήθε λοιπόν η δέηση, η σκέπη, η ευλογία και η εγνωσμένη αγάπη, όπως ακριβώς επισυνέβη στο θαύμα το εγχώνες στις Κολοσσές, να γίνεται στην καθημερινότητά μας έμπρακτος κοινωνία ζωής. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.